Συγχαρητήρια σε επιστολές σε Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ για τη συμφωνία των Πρεσπών και την επίλυση ενός ζητήματος που για ένα τέταρτο του αιώνα σημάδευε τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, απέστειλε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ. Στις δύο πανομοιότυπες επιστολές του, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει τη συμφωνία των Πρεσπών ως το μεγαλύτερο επίτευγμα στα Βαλκάνια από τη συμφωνία του Ντέιτον και ελπίζει να εμπνεύσει και άλλες χώρες της περιοχής. Ειδικά προς τον Ζόραν Ζάεφ, ο Τραμπ γράφει πως πλέον η Βόρεια Μακεδονία είναι έτοιμη να γίνει αποδεκτή στο ΝΑΤΟ ως το 30ο μέλος του. Με τις Πρέσπες αποδείξαμε πως η Ελλάδα επιθυμεί να γίνει εξαγωγέα σταθερότητας, τόνισε στο CNBC ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος. Η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια μεγάλη επιτυχία, όμως όχι μόνο για την Ελλάδα. Σταθεροποίησε την περιοχή των Βαλκανίων, την πήρε την αποθήκη της Ευρώπης. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε έτσι, να είμαστε εξαγωγή σταθερότητας όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε εγκύκλειό του προς τους δημόσιους φορείς, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η συνταγματική η ονομασία του βόρειου γείτονα της Ελλάδας είναι Βόρεια Μακεδονία. Επομένως, πάβει οριστικά η χρήση τόσο της πρώην συνταγματικής ονομασίας Δημοκρατία της Μακεδονίας, όσο και η προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η επίσημη διμερής αλληλογραφία δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα επιστρέφεται άμεσα αν δεν τηρείται η ορθή ονομασία και οι συναφείς ορολογίες της.